Κάτσαμε στο ίδιο φορτηγά και παιδιά πάνε μας πήγε τα αφήσαμε τα μάξα. Τώρα ένα λεπτό. Α, παίρνει, βίντεο παίρνει. Ναι. Στην υγειά σας, στην υγειά σας. Καλώς σας μίξαμε και φέτος στην Παγκρίτια. Καλώς είσαι, τι κάνουμε, καλώς σας δείξαμε. Σας παίρνω εδώ στις σκηνές. Βασίλη, τι κάνεις. Πού θα πας εδώ. Πού θα πας εδώ.
βλέπει καλό. Επεμάσεις πια. Να βλέπει καλό ειδικό και αυτό σε βλέπει. Μπράβο παιδιά, έλα. Εγώ αγαπητέ μου, εγώ θα σας δείξουμε. Θα σας δείξουμε. Μπράβο, είναι κάτι εδώ. Ναι. Θα σας βγάλουμε. Είναι για πόσιμο το νερό. Όχι, φτάνει δύο. Δύο φτάνει, πόσο φτάνει. Το φέρασα από εδώ. Έχετε καμιά βάφτιση απόψε. Είναι κανείς. Άρα θα μπαίνει ο ένας μέσα και ο άλλος όξο. Κοιτάξτε πως με celebrity. Θα σφυρίζω. Θα το σφυρίζω. Άστο μωρέ, στο νερό. Α, είσαι που δεν έχουν ποτέ λάγια. Άρα πρέπει να πάρουμε δικά μας. Λοιπόν, κύριε Αλένη, πώς τα λέγανε αυτά παλιά. Λίγο δεξιά. Καστανιές άκουρας. Μέναμε στο οικοτροφείο στο Ρέθμινο. Και λέγαμε όλα τα κοπέλια αυτό το πράγμα, πώς το λένε. Ολοδεξιά. Τέστα, γαβανός, τσιγλί, καστανιές. Πώς αλλιώς, ναι. Εμείς το λέγαμε και για γλώσσα. Σιγλί το λέγαμε, εμείς σιγλί και γαβανός. Τώρα. Έχουν γίνει μοντέλα. Όλοι έχουν γίνει μοντέλα. Μπράβο ρε παιδιά. Καλώς μας βρήκατε, να μας ξανάρθετε. Λοιπόν, εδώ ήρθαμε γιατί είναι ένα μέρος άγνωστο, ένα. Δηλαδή υπάρχουν μέρες στο Ρέθινο πιθανότατα ομορφότερα και σε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά νομίζω ότι έχει πάει όλοι. Ένα λοιπόν ήρθαμε εδώ επειδή είναι ένας άγνωστος προορισμός και πιστεύω ότι 9 στα 10 άτομα δεν έχουν ξανά. Δεύτερον, ο χώρος έχει μια ιστορικότητα από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου, τα χρόνια της αντίστασης. Ήταν λιμέρια των ανταρτών, άρα έχει ένα ιστορικό υπόβαθρο.
και αύριο αυτό θα το συνδυάσουμε και με στη διαδρομή μας και με μια σπηλιά στην οποία ήταν και κρυφή από τον Ανταρτών. Και θα μας κάνει μια σχετική ομιλία εδώ ο Γιάννης Βασιλάκης αργότερα, μετά από φαγητό δηλαδή, να μην σας φτάσουμε, μην αρχίσουμε λίγο την μία. Και θα σας διαβάσει ένα κείμενο σχετικά με την περίοδο της αντίστασης και τα λοιπά και το χώρο. Και ο τρίτος λόγος που ήρθαμε εδώ είναι γιατί τα βουνά γύρω μας είναι σε μελέτη για τοποθέτηση αυτών των προσφυλών εντός εισαγωγικών ανεμογεννητριών. Και είναι, μαζέψαμε λοιπόν αυτούς τους τρεις λόγους και διαλέξαμε την περιοχή αυτή. Το πρόγραμμα είναι, ήταν να ξεκινήσουμε χαιρετισμούς 7, λογικό είναι καθαρίσουμε καμιά ώρα, αναμενόμενο. Λοιπόν, προσέξτε λοιπόν με τις σακούλες σκουπιδιών, προσέξτε με τα σκεύη σας, προσέξτε με τα σκουπίδια σας, να δούμε τι πρώτη πιο καθαρού μπορούμε να κάνουμε. Εξού και το δώρο που είναι η καραβάνα, σε περίπτωση που δεν κρατάτε κάτι, για να επιδιώξουμε επιτέλους αυτές τις ορειβατικές συγκεντρώσεις, να το κάνουμε στο 99% αυτό το πράγμα με τα σκεύη μιας χρήσης. Εντάξει, okay. Και επίσης στις διαδρομές μας αύριο θα καταλήξουμε στον Άγιο Γιώργη που είναι οι δυτικές αραβάνες που έχει επίσης μια πηγή με ένα φανταστικό νερό στην οποία επίσης μπορείτε να ξαναγεμίσετε. Άρα χρησιμοποιείτε το νερό σας ως έναν βαθμό, χρησιμοποιείτε εκείνο το νερό ως το βέλτιστο. Παίρνετε καθαρό νερό από εκεί, πηγαίνετε από πέρα, πλύνεστε και το καθίστε. Τα άλλα πηγάδια που βλέπετε που έχουν νερό είναι νερό στέρνα, δηλαδή μαζεύεται από τα όμβρια. Το συγκεκριμένο πηγάδι, το σκεπασμένο, είναι νερό από φλέγα. Είναι πηγή. Άρα ανακυκλώνεται με βραδίσμο, σιγά-σιγά, αλλά είναι περισσότερο. Ωπ, νάτος! Βασίλη, ήρθαμε η εισιτία. Καλησπέρα σε όλους, καλώς σας μίξαμε και σε τούτη την 37η Παγκρήτη Ορειβατική Συνάντηση των Ορειβατικών Συλλόγων της Κρήτης. Να συγχαρούμε τον Ορειβατικό Σύλλογο Ρεθύμνου για την καλή του οργάνωση και για τα τοπία τα ωραία που μας πρόσφερε εδώ. Είναι φανταστικά πραγματικά. Ένας χώρος πάρα πολύ όμορφος, εγώ δεν τον ήξερα, δεν έχω έρθει ποτέ παρόλο που έχω γυρίσει όλη την Κρήτη χιλιάδες φορές από το 60. Ετούτο το μέρος δεν το έχω δει. Είναι πάρα πολύ όμορφο, πανέμορφο, άγρια ομορφιά. Του χρόνου σας περιμένουμε στο δικό μας καταφύγιο, που το ξέρετε όσοι έχουν έρθει αρκετοί από εσάς, θα περάσουμε πολύ ωραία, μέχρι και πίστα χορού σας έχουμε ετοιμάσει. Βέβαια, θα έχουμε τα όργανά μας, θα έχουμε τα φαγητά μας τα ωραία, θα είστε καθιστοί. Και όσοι έχετε έρθει το ξέρετε, ξέρετε τι περιποίηση έχουμε εκεί. Λοιπόν, σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε τα μάλα. Το φωτιστικό είναι ένα χρηστικό δώρο. Εμείς έχουμε ένα τρελό κόλλημα με τα φαρμακεία και φέτος θα σας κάνουμε πάλι φέτος ένα φαρμακείο δώρο. Ευχαριστούμε πολύ. Αχρίαστο. Next. Ιερά Πέτρα. Ιερά Πέτρα καλησπερίζει. Συγχαίρω τον Ορειβατικό Ρεθύμνη για την ωραία του οργάνωση, την ωραία τοποθεσία που μας έφερε. Και ευχόμεθα το χρόνο που μπαίνει μπροστά μας ο Ορειβατικός να μας δώσει, να μας αξιώσει ο Θεός και η δύναμη μας να ανεβούμε σε όλα στα πιο πολλές κορφές των βουνών της Κρήτης και παντού όπου άλλου θέλουμε, στα βουνά και στα λαγκάδια που μας περιμένουν όλους. Να είμαστε καλά και του χρόνου στο Λασίθι θα ξαναβρεθούμε. Γεια σας. Πάρτε το μικρόφωνο. Καλώς βρεθήκαμε και από τον Ορειβατικό Αγίου Νικολάου. Εύχομαι όλοι να ξαναβρεθούμε του χρόνου στην 38η συνάντηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ορειβατικό του Ρεθύμνου και ξεχωριστά ευχαριστώ στα άτομα που δουλέψανε για να μας προσφέρουν αυτή τη βραδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε και στο Λασίθι. Καληνύχτα από μένα. Καλησπέρα και τον Ορειβατικό Ερακλείο. Ευχαριστούμε τον Ορειβατικό Σύλλογο Ρεθύμνου που έκανε όλο αυτό το την προσπάθεια. Ναι, είναι δύσκολη παγκρίτια γιατί έπρεπε να κουβαλήσει και τα πράγματα και έπρεπε και να οργανώσει πολλά πράγματα μέχρι να έρθουν εμείς. Μπράβο τους και του χρόνου να είμαστε καλά και πάντα ψηλά. Πάντα ψηλά. Καλησπέρα από τον Νέο Σμυρών. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς μίξαμε. Καλές αναβάσεις να έχουμε, πάντα με ασφάλεια. Σωστό. Επί της ουσίας, το χρόνο στο Λασίθι. Το χρόνο στο Λασίθι. Thank you. Καλησπέρα σε όλους.
Καλώς σας μίξαμε. Ναι. Θέλω να πω ότι ο κύριος Ιερονιμάκης, ο Κωστής από τον Εός Μυρών, μας έπεψε ένα ασκό κρασί να τον πιούμε απόψε για το χαρτίρι του. Απόψε μας φιλοξενούν του Ρέθυμνου οι τόποι. Μεγάλο πράγμα στη ζωή να σμίγουν οι ανθρώποι. Καλησπέρα από το Φυσιολατρικό Σύλλογο Ηρακλείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ΕΟΣ Ρεθύμνου για την όλη προσπάθεια, πρώτα για την πρόσκληση που μας έκανε και στη συνέχεια για τη μεγάλη προσπάθεια και διοργάνωση. Και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο διήμερο των εκδηλώσεων που θα γίνουν. Επίσης, να ευχαριστήσω και να ευχηθώ και όλους εσάς που βρεθήκαμε μαζί σε αυτή τη γιορτή των ορειβατών, των πεζοπόρων και των φυσιολατρών, να είμαστε καλά. Ραντεβού του χρόνου και κάθε χρόνο να κάνουμε τα ορειβατικά μας όνειρα πραγματικότητα, να περπατάμε, να ανεβαίνουμε ψηλά ο καθένας μας όσο μπορεί. Και τώρα καλό διήμερο, καλή διασκέδαση και του χρόνου με υγεία ξανά στην 38η. Σας ευχαριστώ. Δεν είναι σαν αυτό, ναι. Παιδιά, με το καλό να σμίγουμε, πάντα υγεία, πάρε το σακουλάκι. Με το καλό να σμίγουμε, πάντα με υγεία και πάντα ψηλά και με ασφάλεια. Όσο γίνεται πιο ψηλά και όσο γίνεται πιο βαθιά και όσο γίνεται πιο μακριά. Ευχαριστούμε το Ρέθυμνο που μας έφερε πραγματικά σε αυτόν τον τόπο που το συζητάγαμε όπως ερχόμαστε από τα Χανιά. Πολύ λίγοι το είχαν υπόψη τους. Και καλό είναι γιατί η Κρήτη μπορεί να είναι ένα νησί, αλλά έχει πάρα πολλούς τόπους που ακόμα δεν τους έχουμε μάθει. Και πρέπει να τους μάθουμε και πρέπει να τους εξερευνήσουμε. Αυτό ακριβώς. Να πω ένα σχετικά με τις ΒΑΠΕ και τα λοιπά, ότι έχουμε κάνει και εμείς εδώ στα Χανιά αρκετές προσπάθειες και μάλλον πως έχουμε καταφέρει τουλάχιστον να σταματήσουμε τα πράγματα εκεί πέρα που έχουν φτάσει. Αυτά που βλέπετε δηλαδή προς το Σέμπρονα και λίγο προς τα 9 χωριά, προς τα εκεί πέρα. Πιστεύουμε ότι έχουμε καταφέρει μαζί με τους υπόλοιπες οργανώσεις και δεν θα δούμε στα σφακιά ανεμογεννήτριες. Θέλουμε να το πιστεύουμε, αλλά ξέρετε ότι σε αυτά τα πράγματα δεν αρκούν μόνο οι δικές μας προσπάθειες και οι υπογραφές μας και οι φωνές μας. Μάλλον πως θα πρέπει να τζιγκλίσουμε περισσότερο κόσμο να φωνάξει ακόμα περισσότερο. Εκτός από τον κύκλο το δικό μας. Να είμαστε εμείς η αιτία δηλαδή που θα φωνάξουν και κάποιοι άλλοι ακόμα περισσότερο. Την υγειά μας να έχουμε, με το καλό να σμίγουμε και να θυμάστε πάντα ότι αυτές οι μικρές συγκεντρώσεις πρέπει να συνεχίσουν και να δώσουμε και το έναυσμα στις νέες ηλικίες να θέλουν να κάνουν τέτοιες οργανώσεις και ας έχουν την ταλαιπωρία και την κούραση. Πάντα με υγεία, παιδιά. Ευχαριστούμε. Αυτό όμως είναι πολύ σημαντικό, ο θελετουσμός να καλλιεργηθεί, δηλαδή να σηκωθούμε λίγο από την από το καναπέ μας, να φύγουμε λίγο την καφετέρια και να αρχίσουμε να παράγουμε κάτι χωρίς να περιμένουμε ένα άμεσο αντίκρισμα υλικό ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να έχουμε μια οικονοποίηση άλλου τύπου, πιο μακροπρόθεσμη κτλ. Δηλαδή αυτό, καλό, αυτό που κάνουμε δηλαδή, θεωρώ εγώ τουλάχιστον, ότι είναι μία, πέρα της ικανοποίησης ότι πάω στο βουνό, ότι κάνω... εμείς το ασχολούμαστε λίγο περισσότερο από το περπάτημα και είμαστε στην οργάνωση, στον ταλαιπωρία, που χάνουμε το χρόνο μας εντός εισαγωγικών. Είναι ένας πολύ παραγωγικός, δηλαδή εγώ το θεωρώ ότι είναι ένα μέρος προσφοράς σε μια μικρή κοινωνία, αυτός ο χρόνος που διατίθουμε εμείς οι 5, 10, 30 θελοντές στους 100, στους 1000, στους 2000, είναι το δική μας προσφορά στην κοινωνία. Δηλαδή να δώσεις 50 ευρώ σε μια οργάνωση, να προσφέρεις τον προσωπικό σου χρόνο για να δώσεις σε κάποιους να δουν κάτι λίγο παραπέρα από αυτό που θα είναι το μάτι. Εθελοντισμός δηλαδή στην Ελλάδα, ένας τομέας που καλλιεργείται και πρέπει να βελτιωθεί, όπως κάνει ο Νίκος, που τον είδε. Ο Φιλιππάκης, πού ρε. Όπως κάνει λοιπόν ο Νίκος εδώ μια προσπάθεια φοβερή και δείχνει στους φοιτητές που περάσαμε όλη αυτή τη φοιτητική ζωή, που η ζωή μας ήταν λέσχη, καφετέρια, τηλεόραση, μπαράκι. Τον με τους φοιτητές στο νησί και θέλει να δείξει στους φοιτητές ότι η Κρήτη δεν είναι μόνο το λεβαρέ και το living room, αλλά κάτι παραπάνω. Έτσι. Καλησπέρα σας.
Ξεκίνησα πριν 2,5 χρόνια ένα project κοινωνικό, γιατί έβλεπα ότι στα λεωφορεία μέσα όλοι ήταν μεγάλοι άνθρωποι, δύσκολα θα ερχόταν φοιτητές, και αν έβλεπα φοιτητές αυτοί ήταν από το Εράσμος. Πάνε στην Αθήνα και πάνε σε πεζοπορίες, οπότε κάτι γίνεται για να έχουμε μια συνέχεια. Ο Κώστας λοιπόν, όταν του είπα Κώστα τι θα κάνουμε στο Ρέθυμνο, μου λέει Νίκο, είχα προσπαθήσει πριν 5 χρόνια αλλά δεν κατάφερα κάτι, οπότε με περίσσο μεράκι ο Κώστας και τον ευχαριστώ. Ξεκινήσαμε το Νοέμβρη και κάνουμε εκδρομές μαζί και σιγά σιγά αυτονομηθήκανε τα παιδιά και πάνε μόνοι τους στον ορειβατικό του Ρεθύμνου. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά στην επόμενη, με το καλό. Να πει κάτι, κυρία. Να ζητήσω από τους εκπροσώπους των ορειβατικών συλλόγων να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα έχει κοινό στόχο τις ανεμογεννήτριες και τη φύση που θα λιωθεί στο αύριο. Αυτή η ομάδα θα είναι από όλους μας. Θα προσπαθήσουμε να είναι εκπρόσωποι και από φορείς μέσα, αν μπορούμε να το κάνουμε. Και να έχουμε ενιαία άποψη για όλα ακριβώς τα θέματα, όχι μόνο για τις ανεμογεννήτριες, αλλά και για τους δασικούς υποτιθέμενους δρόμους ή για τους αγροτικούς δρόμους που θέλουν να πάνε να κάνουν βίλες και δεν ξέρω τι άλλο στα βουνά μας. Ευχαριστώ για την άκουσμα που κάνετε σε μένα. Καλά να περάσουμε, να είμαστε χαρούμενοι πάντα και ψηλά βουνά να ανεβαίνουμε. Ναι, αυτό είναι μια πολύ, πολύ καλή προσέγγιση. Υπάρχουν βέβαια ομάδες οργανωμένες, συμπεριφερειμένες κατά τον ΒΑΠΕ και είναι μια από αυτές αυτή που θα μας μιλήσει σε λίγο. Δίνουμε μικρόφωνο και στους φανατικά party animals μυριανούς να μας πούνε κάτι. Εγώ θα σας πω ένα ρητό μικρό που μας αφορά όλους. Όσο πολύ βαδίσεις, τόσο πολύ θα ζήσεις. Καλήθηκα στην κρατήτα μάλλον. Καλησπέρα φίλοι μου. Εγώ θα ξεκινήσω και θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καιρό που μας χάρισε αυτή τη μαγευτική βραδιά απόψε σε αυτό τον όμορφο τόπο. Θυμηθείτε πέρυσι στην Παγκρίτια, στα Αστερούσια, στον Κόφινα, τι τραβήξαμε με τη μήνη του Βοριά. Περάσαμε καλά. Περάσαμε καλά, εντάξει, ορειβάτες είμαστε. Όσο για την απόψινή βραδιά, θα πω ότι χαίρομαι από πορπατώ των αραβανών της στράτες, γιατί τις πορπατήξανε στην κατοχή αντάρτες. Πρώτη. Λοιπόν, και χαίρονται απόψε τα βουνά και έχουν χαρά μεγάλη, γιατί ξανασμίξανε οι ορειβάτες πάλι. Και μαζί το χαίρομαι κι εγώ σαν το μικρό κοπέλι που τα αγαπώ ως αγαπά η μέλισσα το μέλι. Λοιπόν, εύχομαι στο Ρεθεμιώτη Σύλλογο να ζήσει με τα καλά που, στο Ρεθεμιώτη Σύλλογο με τα καλά κοπέλια και με τις όμορφες τις κοπελιές που το σε λέω ανέκδοτα και σκούν από τα γέλια. Λοιπόν, καλή όρεξη, με το καλό να ξανασμίξουμε και θα πούμε και σε λιγάκι καμιά ματινάδα. Θα έχει όργανα, θα έχει σκοτώ. Καλησπέρα και από μένα. Είσαι όλοι Μαυρικάκης, Γιάννης από Ιεράπετρα, από τον ορειβατικό της Ιεράπετρας. Ωραία. Εγώ θα σας πω τον ύμνο του ορειβατικού συλλόγου. Ένα ύμνο που έβγαλα εγώ, το έχω μελοποιήσει κιόλας, παίζω και μουσική εγώ. Ο στίχος είναι για τα βουνά που περπατάμε. Θα το πω όλο τώρα. Άμα είναι μελοποιημένο, θες να μας το πεις μετά που θα έχουμε και μουσική. Ναι, θα το πω μετά, κρατώ και το μαντολίνο εγώ, αλλά το έχω λίγο μακριά, Είναι εκεί που πήσαμε τα μάξι. Είναι 3 χιλιόμετρα από εδώ, αν μπορούμε να πάμε να το φέρουμε. Πες το τώρα, πες το. Λοιπόν, ο ύμνος είναι «Σε φαράγγια βουνά περπατάμε, όπου φωλιάζουν οι αετοί, εκεί πάμε. Μας ενώνει κάτι πολύ δυνατό, έμβλημά μας ο Σταύρα Ετός». Το ρεφρέν λέει «Σε καλούμε και σένα καλέ, να ανεβούμε μαζί στο βουνό». Μετά όλοι μαζί.
Σε καλούμε και σένα καλέ. Να ανεβούμε μαζί στο βουνό. Είναι η κίτια σε ρίτσι. Καλή όρεξη. Πρέπει μόνο να σου γίνει. Πρέπει μόνο να σου γίνει. Στην γεια σας, στην γεια σας. Να σε καλά, να μας υποδείξει. Για να χορέψουν πάλι